Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στην παρέα μας. Άλλο ένα επεισόδιο του Πάμε Ελλάδα ξεκινά με συνοδοιπόρους όλους εσάς. Μεταφερόμαστε τώρα σε έναν άλλον πολύ ενδιαφέροντα χώρο αφιερωμένο στη λαογραφία και την διατήρηση των παραδόσεων. Ο κυρίος Γιώργος Διονυσίου μας φιλοξένησε στους χώρους του Λαογραφικού Μουσείου Νέας Αγχιάλου, το Αλέτρι. Μας μίλησε για τις συλλογές που εκτίθενται εκεί, καθώς και το έργο που επιτελεί στην εκπαίδευση, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον των μαθητών που το επισκέπτονται. Ζώντας σε αυτόν τον τόπο που είμαι δεμένος και παραδοσιακά, διότι η οικογένειά μας λίγο πολύ όλων ασχολείται με τη γεωργία, με την αμπελουργία και με όλη τη ζωή, την παλιά, και βλέποντας ότι η τεχνολογία σιγά σιγά εξαφανίζει ό,τι είχε σχέση με εκείνο το παραδοσιακό της ζωής, είτε ήταν εργαλείο για κάποιο μάστορα, είτε ήταν γεωργικό εργαλείο, πυρηνικό, είτε στα σπιτικά, και βλέποντας ότι έχουν και αυτά κάποια αξία, ξεκίνησα αυτό το μάθημα. Στην αρχή από κάτι οικογενειακά, μετά από τις περιοχές. Και όταν είδαν οι άνθρωποι οι οποίοι με ενδιαφέρονταν για εκείνο, ενδιαφέρθηκαν κι αυτοί και με προσέφεραν αρκετά. Όπως έχουμε μια συλλογή με του φανοποιού, ολόκληρη την σειρά των εργαλείων, έχουμε τον πεταλωτή, ολόκληρη τη σειρά των εργαλείων και πολλά άλλα μεμονωμένα. Εδώ ο τόπος Σαντιάλου έχει μια ιδιομορφία. Καταρχήν είμαστε σε ένα τόπο ελληνικό, θεσσαλικό χώρο, καταρχήν γεωργικό. Έχουμε ένα πληθυσμό από αυτόν τον τόπο. Έχουμε το δικό μας πληθυσμό που ήρθε από την Βουλγαρία, με τα δικά τους τα παραδοσιακά αυτά όλα. Έχουμε ποιμηνική ζωή της περιοχής μεγάλης. Επομένως είχε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό το αντικείμενο που ήταν δεμένο με τη ζωή τους, είτε ήταν ηλικιακό. Περιλαμβάνονται πολλές σειρές με ορισμένα εργαλεία τα οποία είναι δεμένα περισσότερο με τον τόπο. Ας πούμε, έχουμε μια σειρά εργαλείων που έχουν σχέση με τα μπέλη. Οι Αγγελίτες είχαν μεγάλη παράδοση στα μπέλη και στην Βουλγαρία και εδώ. Άρα είναι προσφορές, μερικά τα αγόρασα κιόλας, άλλα είχαν σε χρήση κιόλας και μου τα έδωσαν. Και έτσι έχουμε μια ωραία συλλογή με ό,τι αφορά το αμπέλι από το φύτεμα μέχρι το τρίγο. Έχουμε και άλλη συλλογή. Το χωράει το σιτάρι. Ήταν το πρώτο γεωργικό απασχόληση του κόσμου ώστε να πιάσει το ψωμί του, το σιτάρι. Με το αλεύρι έχουμε τα πάντα εκείνη την εποχή. Έτσι έχουμε μία συλλογή. Ό,τι μπορούσαμε να μαζέψουμε από την ώρα που ο Γιώργος θα οργώσει και θα σπείρει το χωράφι μέχρι το σημείο που θα θερήσει, θα το αλωνίσει. Έχουμε τα εργαλεία εδώ πέρα που αφορούν στο θέρισμα, που αφορούν στο αλεύρι, που αφορούν στο ψήσιμο το σιτηριό. Παρακάτω έχουμε μία σειρά πυρηνικών εργαλείων, διότι έχουμε την κτηνοτροφία. Μας κατασκευάζανε το τυρί, έχουμε συσκευές που τυπούσαν το βούτυρο και έχουμε όλα τα προϊόντα που παράγονται από την κτηνοτροφία. Το κρέας, το γάλα, το μαλλί. Συνέχεια του μαλλιού είναι η φαντουργία. Έχουμε και φτάνουμε μέχρι το σημείο που έχουμε τον αδερφό που υπέναν. Πέρα όμως από αυτά έχουμε και του σπιτιού τα εργαλεία, πως μαγειρεύαν, πως κάνανε, είχαν τον καφέ τους, το ψήσιμο, οι πίτες, ανοίγαν το φύλλο στους πλάστες και τέτοια. Όλα αυτά είναι δεδομένα με την αγροτική παραδοσιακή ζωή, η οποία μέχρι του 50, μπορώ να πω, ήταν ζωντανή ακόμα. Από εκεί και πέρα η τεχνολογία αμέσως τα εκτόπισε. Τα εκτόπισε και τα βλέπω να εξαφανίζονται. Προσπαθούσαμε εδώ λοιπόν να δώσουμε μία εικόνα πώς ήταν δεμένη μέχρι τελευταία. Προσπαθώ δε, όταν έρθω εδώ να έχουμε λειτουργικότητα, του συνδύνω το δρεπάνι. Όλα τα παιδιά εδώ, για πιάστε το δρεπάνι, πως έφτιαλε ο παππούς, και όλα τα αντικείμενα προσπαθώ να τα έχουν, να έχουν μία λειτουργικότητα. Να μην είναι νεκρά αντικείμενα. Ας πούμε, έχουμε πολλά, τα οποία δένονται και με ανθρώπους εδώ. Ας πούμε, την Καλαθάδες είναι γνωστή, θέλω την Αγία εδώ.
Λοιπόν, τα έχω τα ονόματα πάνω. Α, και λέει άλλος εκτός των οθείων μου. Φυσικά η συλλογή δεν έχει τελειώσει. Ακόμα μας παίρνουνε. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν φύγανε κι αυτοί με αυτή τη συλλογή και το είδανε πραγματικά θετικό. Υπάρχουν προτάσεις να γίνει κάποιο κτίριο, να τα βάλουμε όλα για να έχουν λειτουργικότητα. Αυτά βέβαια είναι ανήκουν στο μέλλον. Εμείς είμαστε πάντοτε ανοιχτοί. Έχω δυσκολία. Κάνουμε μια φοβερή μάθηση στα παιδιά, γιατί τα παιδιά έχουν εκείνο το ενδιαφέρον. Περισσότερο από ένα μεγάλο πολλές φορές, δεν τι να το για να το πω και να το κάνω. Παίρνει πάρα πολύ ικανοποιημένα, μάλιστα μπορείτε να δείτε εκεί, έχουμε τις απαντήσεις. Τι μας κάνανε, έκανε εντύπωση. Τι μας κινήσε την περιέργεια, τι είναι αυτά. Πολλοί λένε, εμείς ακόμα η μαμά μου ζυμώνει. Έχουμε ακόμα στοιχεία που υπάρχουν στην παραδοσιακή ζωή. Στην παραλία της Νέας Αγχιάλου, δίπλα στο κύμα, το τσιπουράδικο το Φινιστρίνι προσφέρει επί τρεις δεκαετίες τσίπουρο συνοδευμένο με τους πιο νόστιμους μεζέδες. Από το 1988 σερβίρει φρέσκα ψάρια και θαλασσινά και όχι μόνο. Δοκιμάστε οπωσδήποτε μυδοπίλαφο και γαριδομακαρονάδα που επιμελείται προσωπικά η πάντα χαμογελαστή ιδιοκτήτρια κυρία Γιάννα Βασιλού. Η κυρία Λάζου. Στο τσιπουράδικο του Ήλτσοβλου, το Γιουσούρι, τα καλά πράγματα μένουν αναλύωτα. Ποιότητα, φρεσκάδα, διάθεση παρέας και οικογενειακό περιβάλλον. Ανακαλύψτε το νέο σας στέκι μέσα στο καταπράσινο παραλιακό πάρκο της Νέας Αγχιάλου, ακριβώς δίπλα στο κύμα. Από το 1962, σε ένα μοναδικό τόπο, εκεί που η μαγεία της φύσης συναντά το καλό φαγητό, κάτω από τον ήλιο της Νέας Αγχιάλου, πάνω στο κύμα, προσφέρουμε παραδοσιακή ελληνική κουζίνα ψητά στα κάρβουνα και ολόφρεσκα θαλασσινά. Χαλαρώστε με την παρέα σας, απολαύστε το ζεστό καλοκαίρι και αφήστε τα υπόλοιπα στο Γαλαξία. Το καφέ μπαρ Cielo βρίσκεται στην παραλία της Νέας Αγχιάλου. Ένα καφέ μπαρ, ιδανικό για όλες τις ώρες της ημέρας. Από νωρίς το πρωί, απολαύστε τον καφέ σας, μέχρι αργά το βράδυ, όπου μπορείτε να ευχαριστηθείτε το ποτό σας δίπλα στο κύμα. Ακόμη, δοκιμάστε ένα υπέροχο μενού από επιλεγμένα πιάτα. Κόκκινη Άμμος. Ένα open beach coffee bar στην πανέμορφη παραλία της Νέας Αγχιάλου. Σας προσφέρει άριστο σέρβις, καταπληκτικό καφέ βραζιλιάνικης ποικιλίας και σας υπόσχεται μια υπέροχη χαλαρωτική μέρα. Λίγο πριν το τέλος της περιήγησής μας, είχαμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με ανθρώπους που εργάζονται σκληρά για τη διατήρηση και διάδοση των παραδόσεων μέσα από χορούς, χοροδιακά σχήματα και συνεταιρισμούς. Για όλα αυτά μας μίλησαν ο πρόεδρος του Φιλοπρόοδου Συλλόγου κύριος Ευστάθιος Γαρατζιώτης και ο οινολόγος και πρόεδρος του Οινοποιητικού Συνεταιρισμού. Η χοροδία της Νέας Αγχιάλου ιδρύθηκε πριν 22 χρόνια. Αποτελείται από ερασιτέχνες χοροδούς, άτομα της Αγχιάλου, όλων των ηλικιών. Έχει μεγάλη παρουσία στην πόλη μας, στη Μαγνησία, στο Βόλο, στην Θεσσαλία και γενικά σε όλη την Ελλάδα. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ελληνικά φεστιβάλ, σχεδόν όλα τα ελληνικά φεστιβάλ. Έχει κάνει και εμφανίσεις στο εξωτερικό, όπως πέρυσι στην Κωνσταντινούπολη, στο Ζωγράφιο, προς τιμήν του Πατριάρχη του Βαρθολομαίου, του κυρίου Βαρθολομαίου, στα ονομαστήριά του.
Επίσης στη Βουλγαρία, στην πόλη που προέρχεται η Αγχίαλος, στην Πομόρια της Βουλγαρίας, στη Μαύρη Θάλασσα, ακόμη στο Βελιγράδι, και προγραμματίζονται και πολλές εκδηλώσεις για φέτος στο εξωτερικό. Αποκορύφωμα της δράσης της χοροδίας μας είναι το ετήσιο φεστιβάλ που γίνεται με προσκεκλημένες χοροδίες από όλη την Ελλάδα και απ' έξω, που γίνεται κάθε χρόνο την ίδια εποχή, και αισίως έχουμε φτάσει στην 21η χρονιά της διεξαγωγής του φεστιβάλ. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από την προσέλευση του κόσμου και των ακροατών αλλά και των χοροδών που έχουν αγκαλιάσει το μουσικό αυτό σχήμα της πόλης, που είναι πάρα πολύ δραστήριο και συμμετέχει και σε διάφορες εκδηλώσεις τοπικού ενδιαφέροντος, με αφιερώματα σε καλλιτέχνες, σε επετείους, σε λατρευτικές εκδηλώσεις της Εκκλησίας και όλες γενικά τις εκδηλώσεις όπου καλεί η κοινωνία της Αγχιάλου. Βρισκόμαστε στο συνεταιρισμό της Νέας Αγχιάλου Βόλου, λέγουμε Κίτσιος Ιωάννης, είμαι ο πρόεδρος του συνεταιρισμού. Σε ένα συνεταιρισμό ιστορικό και μεγάλο, ο οποίος ιδρύθηκε το 1918, όταν ήρθαν οι πρόσφυγες από την Ανατολική Ρωμυλία, από την Βουλγαρία, το 1907, αυτό που φέρανε εδώ στην Αγχιάλου ήταν το μεράκι τους, το αμπέλι. Έτσι από τότε καλλιεργείται το αμπέλι στη Νέα Αγχιάλου, μια μεγάλη καλλιέργεια. Έχουμε ένα ενοπείο το οποίο το 1918 είδεσαν τον συνεταιρισμό, ένα ενοπείο υπερσύγχρονο με ό,τι τελειότερο υπάρχει. Έχουμε πάρει πάρα πολλά βραβεία στα κρασιά, παράγουμε πάρα πολλούς κωδικούς κρασιών. Επίσης, εδώ παράγουμε και το θεσσαλικό του τσίπουρο, το οποίο είναι από τα καλύτερα, διότι από 130 δείγματα που έκανε χημική ανάλυση το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, βγήκε το καλύτερο, είναι πολλαπλών αποστάξεων. Όλα τα μπέλια εδώ της Νέας Αγχιάλου είναι, εφαρμόζουν ολοκληρωμένη διαχείριση. Το 50% είναι βιολογική καλλιέργεια. Έτσι δίνει τη δυνατότητα και προστατεύει και τον καταναλωτή και έχουμε ποιοτικά προϊόντα. Η αμπελώνα στην περιοχή μας αγγίζει τα 4.000 στρέμματα. Οι ποικιλίες που ανήκουν, που υνοποιούμε από τους συνεταιριστές. Οι ποικιλίες που καλλιεργούνται είναι ροδίτης, ασύρτικο, σαβατιανό, ουνιμπλάν, μοσχάτο Αλεξανδρίας, μερλό, σειρά. Πέρα από αυτό εδώ θέλω να επισημάνω ότι όλες οι ποικιλίες υνοποιούνται ξεχωριστά. Προσπαθούμε να έχουμε το μεγαλύτερο δυνατόν, να εκμεταλλευτούμε το δυνατόν καλύτερα το δυναμικό της κάθε ποικιλίας. Σε αυτό μας βοηθάνε οι εξοπλισμοί που έχουμε. Όλες οι ζυμώσεις που γίνονται είναι ελεγχόμενες, πλήρως ελεγχόμενες. Και προσπαθούμε να παράγουμε προϊόντα τα οποία να ανταποκρίνονται στο κόστος, η ποιότητα και το κόστος να συμβαδίζουν. Ξεκινήσαμε φέτος και τον τρίγο. Από ό,τι φαίνεται ο φετινός τρίγος θα είναι πολύ καλός και από άποψη ποσότητας και από άποψη ποιότητας. Και είμαι πρόεδρος του Φιλοπρόεδρου του Συλλόγου Νέας Αγχιάλου, ο οποίος ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1957, έχοντας όμως τις ρίζες σε παλαιότερο σύλλογο που υπήρχε στην παλιά Αγχίαλο Βουλγαρίας, με το ίδιο όνομα από τις τελευταίες δεκαετίες του 1800. Σήμερα ο σύλλογος αριθμεί περίπου 704 δραστήρια μέλη κάθε ηλικίας και δικαιολογημένα θεωρείται από τους μαζικότερους φορείς της περιοχής της Θεσσαλίας. Πρέπει να αναφερθεί ότι ο σύλλογός μας είναι μέλος και της ΠΟΣΑΡ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ανατολικής Ρωμυλίας, με επαναλλαγική κυρίως πολιτιστική δράση. Η σκοπή του Συλλόγου μας είναι πολιτιστική, κοινωνική, αθλητική και οικολογική. Ο χαρακτήρας του Συλλόγου είναι μη κερδοσκοπικός και βασίζεται στην εθελοντική προσφορά και δράση, τη συλλογικότητα των μελών του και τη συνεργασία με τους άλλους συλλόγους και φορείς της περιοχής, καθώς επίσης και το Δήμο. Το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου συστήθηκε πριν από 4 χρόνια περίπου, αποτελείται από διάφορα τμήματα, παιδικό, εφηβικό, αρχαρίων, προχωρημένων, και τα μέλη του ανέρχονται περίπου σε 70. Με μεράκι και ζήλο, οι χορευτές μας προσπαθούν να μάθουν, να διατηρήσουν και να διαδώσουν τους χορούς και τα έθιμα του τόπου μας, καθώς και του κοινού τόπου καταγωγής των περισσότερων αρχαιαλιτών, οι οποίοι κατάγονται από τις δυτικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας και μετέπειτα Ανατολικής Ρωμυλίας. Έχουν δώσει δε πλήθος παραστάσεων εντός και εκτός νομού Μαγνησίας, σε Ελλάδα και εξωτερικό. Για δε τα τμήματα παρουσιάσεων διαθέτουμε και ιδιόκτητες παραδοσιακές φορεσίες. Από το 2015 δραστηριοποιείται στο Σύλλογό μας και παιδική χοροδία με την εθελοντική προσφορά τοπικής μουσικού.
Επίσης, σαν σύλλογος έχουμε σχεδιάσει, οργανώσει, συνδιοργανώσει και υποστηρίξει και πραγματοποιήσει πλήθος δράσεων και εκδηλώσεων όπως ποιητικές και μουσικές βραδιές προς τιμή σπουδαίων τοπικών και μη προσωποτήτων, στήριξη ενεργειών φορέων ανάδειξης θεμάτων αθλητικού ενδιαφέροντος όπως το διάζωμα, αιμοδοσίες, προβολές αρχαιακού υλικού, εκδηλώσεις αλληλεγγύης κτλ. Κατά γενική ομολογία με μεγάλη επιτυχία και σπράττοντας πάντοτε εύσημα. Τέλος, ο Σύλλογός μας πραγματοποιεί συστηματική οικονομική στήριξη απόρων συμπολιτών μας, υποστηρικτικών δράσεων των εκκλησιών μας, καθώς και τοπικών ή μη υπηρεσιών όπως Σύλλογος Σχολείων, Χαμόγελο του Παιδιού, Γεροκομείου Βόλου και άλλα. Σύλλογος Γυναικών Νέας Ανχιάλου ιδρύθηκε το 1982 και είναι ενεργός εδώ και 34 χρόνια. Αριθμεί περίπου τα 300 μέλη. Οι δραστηριότητες του Συλλόγου μας είναι πολιτιστικές και κοινωνικές. Αναβιώνουμε τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας. Πραγματοποιούμε διάφορες εκδηλώσεις με ομιλίες γιατρών από όλες τις ειδικότητες. Πραγματοποιούμε εκδηλώσεις για τη γιορτή της μητέρας και της γυναίκας, των Χριστουγέννων και πολλές άλλες. Συμμετέχουμε και σε εκδηλώσεις του Δήμου και επίσης συνδιοργανώνουμε με τη συμμετοχή και άλλων συλλόγων διάφορες εκδηλώσεις στον τόπο μας, όπως παραδείγματος χάρη μία που έχει καθιερωθεί κάθε χρόνο μουσική βραδιά αλληλεγγύης, από την οποία αυτή η εκδήλωση βοηθάμε οικονομικά άπορους, τους απόρους συμπολίτες μας, καθώς επίσης και το κοινωνικό παντοπολείο. Διοργανώνουμε εκδρομές, είτε μονοήμερες, είτε διήμερες και πολυήμερες φυσικά, πολιτιστικού αλλά και θρησκευτικού περιεχομένου για την ψυχαγωγία των μελών μας. Επίσης, στηρίζουμε και βοηθάμε όσο μπορούμε και μας ζητηθεί την προσπάθεια του διαζώματος που ασχολείται με την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων, όπως προσπαθεί να αναδείξει και το αρχαίο θέατρο εδώ στον τόπο μας, τον αρχαίο θέατρο Μικροθυβών. Επειδή η καταγωγή μας είναι από την Ανατολική Ρωμιλία, από την παλιά Ανχιέλο, οι γυναίκες εκεί συνήθιζαν να παρασκευάζουν διάφορα γλυκά του κουταλιού, τα οποία τα προσφέρανε σε διάφορες εκδηλώσεις. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε και εμείς και οι παλιές γυναίκες, αλλά και οι νέες, φτιάχνουμε διάφορα γλυκά αναλόγως με την εποχή την οποία έχουμε. Συνηθίζουμε όταν οι γυναίκες έρχονται σπίτι μας, πρώτα να τις καλωσορίζουμε με ένα γλυκό του κουταλιού για το καλό και κατόπιν προσφέρουμε τον καφέ. Είναι ένα πολύ ωραίο έθιμο με το άσπρο πετσετάκι. Και κάνουμε διάφορα γλυκά. Δηλαδή, το χειμώνα θα κάνουμε το πορτοκάλι, το κιδόνι. Τώρα, το καλοκαίρι που έχουμε το σταφύλι μας, θα κάνουμε σταφύλι, θα κάνουμε βύσσινο, το κεράσι μας. Είναι με διάφορες μερμελάδες, τις οποίες φτιάχνουμε αποκλειστικά. Και ένα πολύ ωραίο ποτό το οποίο έχουμε φέρει από εκεί, το λέμε βυσσινόπικα, το οποίο παρασκευάζεται με βύσσινο και με κονιάκ. Εκτός από το γλυκό του κουταλιού, φτιάχνουμε τη σουρωτή, ένα παραδοσιακό γλυκό και τη μουσταλευριά που γίνεται τώρα στον τρίγο και από το μούστο φτιάχνουμε το πετιμέζι. Τη σουρωτή τη φτιάχνουμε που ανοίγουμε φύλλο και βάζουμε καρύδια φρυγανιά τριμμένη, αμύγδαλα, τα στρίβουμε, τα σουρώνουμε και τα βάζουμε στο ταψί. Περιχύνουμε με λάδι και την ψήνουμε στο φούρνο. Κατόπιν τη σωροπιάζουμε, τη σερβίρουμε συνήθως τα Χριστούγεννα. Ο Σύλλογός μας προσπαθεί να διατηρήσει τα έθιμα του τόπου μας
Το πρώτο είναι τα τρίμερα και δεύτερο είναι το κάψιμο των στεφανιών του Αηγιάννη του Κλείδωνα. Σαν αγόρο κόριτσο η δουλειά σου. Έχεις κούρσα και σοφάρεις κι όπως θέλεις βρε μιζάρεις, έγινες και σοφερίνα. Κι όπως πας σε λίγα χρόνια θα φορέσεις παντελόνια Βαλεντίνα, Βαλεντίνα. Κι όπως πας σε λίγα χρόνια θα φορέσεις παντελόνια Βαλεντίνα, Βαλεντίνα. Ελπίζω για ακόμα μια φορά η συντροφιά μας να σας ταξίδεψε. Αποχαιρετούμε τον Βόλο και την Αχίαλο και προετοιμαζόμαστε για την επόμενή μας μαγευτική διαδρομή. Μέχρι τότε, να περνάτε όλοι όμορφα και από εμένα, φιλιά πολλά! Χθες το βράδυ σου γράψα ένα τραγούδι ερωτικό. Στο παραμύθι σου έμπλεξα για σένα τραγουδό. Ήρθες, με πήρες, φύγαμε ταξίδια μακρινά. Σε πόλη, σε ακρογιαλιές, σε λίμνες και βουνά. Ρώμα Ελλάδας με μια οδασία αγάπη.